όσον αφορά το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης και του ΕΚΟΦΗΝ, δεν είναι μυστικό ότι σε αυτή τη συνεδρία των Υπουργών θα συζητηθούν θέματα που εφάπτονται της Κύπρου και μιλήσαμε με τον Πρόεδρο, του έδωσα κάποιες πληροφορίες τις οποίες μπόρεσα να πάρω από συνομιλίες που είχα με τεχνοκράτες της Ευρώπης και υπουργούς που θα λαμβάνουν μέρος και χαράξαμε μια κοινή γραμμή η οποία αποτελείται στην εφαρμογή του Μνημονίου και όπως έχω πει και στα σύντομα σχόλια που έχω κάνει, εκεί που υπάρχουν παράλογες απαιτήσεις ή ζημιογόνες δηλώσεις που γίνονται όσον αφορά διάφορα θέματα στην Κύπρο, να προσπαθήσουμε ώστε αυτά να ελαχιστοποιηθούν. Είναι εφικτή η υπογραφή του Μνημονίου μέχρι το τέλος του Μάρτη? Κοιτάξτε, εγώ δεν συνηθίζω να εγγυούμε οτιδήποτε. Εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία είναι να τελειώσει αυτή η ιστορία, να γίνει μια συμφωνία όσον το δυνατόν γρηγορότερο. Υπάρχουν θέματα, όχι τόσο στο περιεχόμενο της συμφωνίας, υπάρχουν όπως ξέρετε τα θέματα της διαχειρισιμότητας του χρέους, της εμπλοκής του νομισματικού ταμείου, του τι προσαρμογές μπορεί και αν πρέπει να γίνουν σε εκείνα τα οποία λέγονται ότι είναι κεφαλαιοχικές ανάγκες των τραπεζών. Επομένως υπάρχουν ορισμένα θέματα. Το θέμα το πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις κατά πολλά κακεντρεχείς κατηγορίες όσον αφορά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αλλά να το κάνουμε με τρόπο που να είμαστε πιστικοί μεν σε αυτούς οι οποίους μας κατηγορούν, αλλά ταυτόχρονα να διατηρήσουμε ορισμένα από τα στοιχεία του οικονομικού μας μοντέλου, τα οποία είναι πολλοί έχουν κάνει μεγάλη συνεισφορά στην οικονομική μας ανάπτυξη. Το ένα μεταδίδεται από την Γερμανία, γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ότι ένα από τα σενάρια που είναι για την Κύπρο είναι το κούρεμα των καταθέσεων και θα ήθελα τη δική σας θέση επ' αυτού, και το άλλο ότι φτάνει η Τρόικα την ερχόμενη εβδομάδα, αν έχετε κάποια πληροφόρηση. Εκεί το πρώτο θα ήθελα πραγματικά και κατηγορηματικά να πω ότι όσον αφορά όχι μόνο την Κύπρο αλλά και την παγκόσμια οικονομία και την Ευρωζώνη, δεν υπάρχει πιο ανόητη ιδέα από το ακόμη να συζητάς κούρεμαν καταθέσεων. Δηλαδή είναι κάτι το πρωτόγνωρο και δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς από πού προέρχονται αυτά, υπό την έννοια ότι συνδέονται κάποτε με πόσο διαχειρίσιμο είναι το χρέος μας, πόσα λεφτά χρειάζονται οι τράπεζες, αλλά υπάρχουν άλλοι τρόποι που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Η Τρόικα επισήμως το βλέπω ότι δεν έρχεται στην Κύπρο. Επειδή όμως η δουλειά συνεχίζεται, δηλαδή υπάρχουν κλιμάκια του νομισματικού ταμείου, παραδείγματος χάρη, οι οποίοι μας βοηθούν στο τριετές σχέδιο προϋπολογισμού. Έχουμε μπει ότι θα έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, ότι θα φροντίσουμε όχι μόνο για την περίοδο του μνημονίου, αλλά για τα επόμενα 10 χρόνια. Θα είμαστε πολύ νούσιμοι στη δημοσιονομική μας πολιτική, ώστε να έχουμε τις απαντήσεις και τα εφόδια για ότι θα μπορούμε να διαχειριστούμε το χρέος μας. Άλλες επισκέψεις έχουν σχέση με το φυσικό αέριο, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα θέματα και διάφορα κλιμάκια επισκέπτονται την Κύπρο για να βοηθήσουν υπό τη μορφή τεχνικής βοήθειας. Το ΑΚΕΛ σας κατηγόρησε, μόλις ανάλαβα τα καθήκοντα σας, ότι ταχθήκατε με κάποιες δηλώσεις σας υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Θα θέλαμε να μας το ξεκαθαρίσετε αυτό το θέμα. Είσαστε ως Μιχάλης Σαρίς υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι πολλοί από τις κρατικές επιχειρήσεις είναι προβληματικές. Χρειάζονται ορθολογισμών, χρειάζονται αλλαγές. Αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται και χρόνος για να ετοιμαστεί σωστά. Παραδείγματος χάρη, εγώ θα έλεγα ότι η παρουσία ενός στρατηγικού επενδυτή σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα στους τομείς όπου είναι ευκολότερο να τον προσελκύσεις, θα είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει. Όσον αφορά τους τα υπόλοιπα, πρέπει να προετοιμαστούμε ώστε να μεγιστοποιήσουμε την αξία τους, ώστε να μπορούμε να έχουμε αποτελεσματικά σχέδια προστασίας των εργαζομένων και προστασίας του καταναλωτή. Εκείνο το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι σε αυτούς τους πολύ σημαντικούς τομείς το πραγματικό τεστ δεν είναι πόσοι εργάζονται εκεί και πόσες θέσεις εργασίας έχουμε δημιουργήσει, αλλά τι είναι εκείνο το οποίο προσφέρουμε στον καταναλωτή, στον φορολογούμενο και στον Κύπριο πολίτη. Υπό αυτόν το πνεύμα λοιπόν λέω ότι ναι, είμαστε από τις λίγες χώρες του κόσμου όπου σημαντικοί και παραγωγικοί τομείς βρίσκονται ακόμα στο χέρι του κράτους και δεν πρέπει να είμαστε. Εντάξει, δεν λέω ότι. Το κάνουμε πιο ξεκαθαρό. Μιλούμε για τη ΣΥΤΑ, την ΑΕΚ και την αρχή λιμένου. Ναι. Να μιλήσουμε για αυτές τις τρεις. Ναι. Πιστεύω ότι αυτές οι τρεις μπορούν, είναι διαφορετικές οι προσεγγίσεις. Σχετικά πιο εύκολο, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, υπό την έννοια ότι μπορεί να προσελκύσει στρατηγικών επενδυτή, είναι οι τηλεπικοινωνίες. Όταν πας μετά στα θέματα του ηλεκτρισμού, ιδιαίτερα με τα προβλήματα που είχαμε πρόσφατα με τις μεγάλες υποχρεώσεις και επενδυτικές ανάγκες που έχουν, πρέπει να προετοιμαστεί σοβαρά αυτό το πράγμα για να έχει επιτυχή έκβαση. Εντάξει, παιδιά, ευχαριστώ πολύ.